Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά. Τι κάνετε, πουλάκια μου. Είσαστε όλοι καλά. Μικρά πουλιά, μεγάλα πουλιά. Όλοι καλά, πουλάκια μου. Πάμε να πετάξουμε. Πάμε να πετάξουμε και σήμερα στον αέρα της Θεσσαλονίκης, στον αέρα της Ελλάδας, αλλά και στον αέρα ολόκληρου του κόσμου μέσω διαδικτύου. Υψηλές πτήσεις θα έχουμε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11. Καλημέρα και στους φίλους οι οποίοι μας ακούτε μέσω διαδικτύου στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε όλους όσοι θέλετε να μας βλέπετε κιόλας, είστε λίγο πιο κουτσομπόλικα πουλιά από τους άλλους. Οι οποίοι δεν μας βλέπουν, αλλά εσείς μας βλέπετε στο live stream που κάνουμε τόσο στη σελίδα του Focus FM στο Facebook όσο και στο YouTube. Καλημέρα στους YouTuberάδες, καλημέρα στους Facebookάδες, καλημέρα και στους TikTokeράδες. Κάντε αυτά τα like, κοινοποιήσεις, tap-tap, ξεκινήστε τα λίγο όλα για να βοηθήσετε κι εσείς να πάμε και λίγο παραπέρα τη σημερινή εκπομπή που θα κάνουμε υψηλές πτήσεις και θα προσπαθήσουμε μία ακόμα φορά να αποκαλύψουμε τα ψέματα τα οποία ακούμε και να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, ούτως ώστε να σταματήσει ο Έλληνας, ο νεοέλληνας, να σταματήσει επιτέλους να τρώει το σανό του. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στη Μαρία, πάμε δυνατά, δυνατά θα πάμε Μαρία μου, καλημέρα στη Λένα, καλά πιάνουμε πουλιά στον αέρα, η αλήθεια είναι αυτή Λένα, ότι πιάνετε πουλιά στον αέρα, σε λίγο θα αναλύσω λίγο και γιατί η πουλοσυζήτηση πρωί πρωί. Καλημέρα στην Κυριακή, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στον Γιώργο. Γιώργο μου, δεν θα κάνουμε τώρα μαζί, πώς το λένε, live. Τώρα θα κάνουμε εκπομπή, κάτσε να με ακούσεις αν θέλεις και εσύ για να πούμε πέντε πράγματα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6907-483-484. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 6907-483-484. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο σε μια προσπάθεια. Να, καλημέρα και στον Κώστα τον Ερμέ, σε ξέχασα, ρε. Καλημέρα, καλημέρα. Σ' άκουγα το πρωί. Τι μαλώνεις, γιατί μαλώνεις, ρε. Μη μαλώνεις με τον κόσμο. Μη μαλώνεις με τον κόσμο. Τώρα πήρε ο άλλος να σου πει για τον Τράγκα, τι να κάνουμε, τι. Να πούμε τι, ότι ο Φράγκα δεν είχε Φράγκα. Ήταν έντιμος ότι έβγαλε. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Και σε ρώτησα, αν είσαι δημοσιογράφος. Εξαρτάται. Άκου λίγο. Αυτά που είχε κάνει τα έλεγα και τις προάλλες. Μην. Τα λέμε στην ύφη να τα ακούει πεθερά. Αυτά τα οποία. Τα λεφτά τα οποία έχουν βγάλει μια μικρή μερίδα δημοσιογράφων, έτσι, μικρή μερίδα δημοσιογράφων, είναι δυστυχώς αυτά τα χρήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δεν δικαιολογούνται. Η διαφήμιση που σου λέει ο άλλος, γιατί ξέρει από διαφήμιση, βέβαια. Όλοι τα ξέρουμε όλα. Είμαι, λέει, από το δημοσιογραφικό χώρο. Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι που είσαι από το δημοσιογραφικό χώρο? Και έχεις κάνει τέτοια περιουσία εσύ? Η διαφήμιση λέει. Δηλαδή τι, τα μαύρα λεφτά της διαφήμισης είναι νόμιμα λεφτά? Ποια εφημερίδα είναι αυτή η οποία βγαίνει τη σήμερον ημέρα? Ποια από τα περιοδικά τα οποία έκανε ο Μακαρίτης ήτανε κερδοφόρα ή ήτανε βιτρίνες? Ρωτάω, δεν ξέρω. 100 εκατομμύρια. Ποιοι δημοσιογράφοι έχουν 100 εκατομμύρια περιουσία και πώς τα απέκτησαν? 100 εκατομμύρια. Όχι 10.000, όχι 100.000, όχι 1 εκατομμύριο, όχι 10 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Εντάξει. Ποιοι δημοσιογράφοι? Αντισυστημικοί ειδικά. Ποια σταυγό και κούρευτο. Ανάποδα να γυρίσουμε, τα ντέλα να μας κάνεις, κάτι κέρματα θα πέσουν. Κάτι πενταροδεκάρες. Μην τρελαινόμαστε τώρα. Φτάνει με το σανό. Ο καθένας το δικό του σανό πουλάει. Έχουμε τους τάχα δίθε αντισυστημικούς, οι οποίοι να μας πουλάνε σανό πατριωτισμού. Έχουμε τους νεοδημοκράτες, τους νοικοκυρέους, οι οποίοι μας πουλάνε σανό political correct. Ωραία, political correct. Πολιτικός ορθός σανός. Δηλαδή, το σαν... καλά έχουμε και τους Σιριζέους, οι οποίοι πάνε να πουλήσουν, δεν ξέρω τι είδους σανό, πάντως βρωμοκοπάει ο σανός ο οποίος πουλάνε. Το σανό που πουλάνε οι Πασόκοι είναι δανεικό και πληρωμένο από άλλους. Και έχουμε τώρα πολλούς και διάφορους, οι οποίοι προσπαθούν να πουλήσουν ο καθένας το δικό του σανό. Πάντως το σανό που πουλάνε οι νεοδημοκράτες στις τελευταίες ημέρες και για τις φωτιές. Καλά, έχουν πουλήσει σανό για τον COVID. Ουχουχου, σανό με εμβόλιο.
Σανό με μάσκα, είναι πώς μας κοροϊδεύουν οι Αθηναίοι. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με. Σανό με μάσκες, σανό με εμβόλια, σανό με rapid, σανό με μοριακά, σανό με lockdown, σανό. Σανό με μπαγόνι, σανό με πορτοσάλτε, σανό με παυλάκι, σανό με μαγιορκίνη, σανό με τσιόδρα, εκείνα δυσανό. Και τώρα ακούμε τις τελευταίες ημέρες το σανό για την πυροσβεστική. Σα δεν ντρέπονται. Εχθές είχαμε εκενώσεις στην Αθήνα κατοικήσιμων περιοχών. Στην Αθήνα. Βέβαια τώρα θα μου πεις εκεί θέλουμε να κάνουμε. Στη Γλυφάδα θέλουμε να κάνουμε οικόπεδα. Και το ρεπορτάζ. Κάνανε ρεπορτάζ στην άλλη δημοσιογράφοι οι οποίοι, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στις φωτιές. Εκτός αν θυμάστε τον Τράγκα σε καμία φωτιά μέσα. Να κάνει ρεπορτάζ. Άμα το θυμάστε να μου το πείτε. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στις φωτιές. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στα καμένα τα. Πώς τα λένε. Στα δέντρα τα οποία τα φυσάει ο αέρας και πέφτουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα ερχόμουν απέναντι από την Καμάρα, ρε. Απέναντι από την Καμάρα έπεσε δέντρο ολόκληρο. Δηλαδή εκεί στο Δήμο δεν μπορείτε να ξέρετε ποια δέντρα είναι ετοιμόρροπα. Ποια δέντρα είναι σάπια. Πριν από 2 χρόνια εδώ πέρα φυσούσε πάλι ένα πρωί. Ερχόμουν εδώ στο Focus να κάνω εκπομπή. Περνάω δίπλα από ένα δέντρο, ακούω ένα κρακ, μπαμ, κάτω το δέντρο. Στο κεφάλι μου θα το τρώγα παραλίγο. Λες να το βάλε κανένας από το μαξί μου, κανένας... Λοιπόν, απέναντι από την Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγο πιο κάτω στην Αριστοτέλους, επίσης κέντρο, σφάζονται οι Πακιστανοί. Άλλο σανό, για το προσφυγικό ο Μητσοτάκης. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε λίγο με το σανό, πουλιά μου όμορφα, πουλάκια μου καλά. Με το σανό που τρώμε για τις πυρκαγιές. Για δώσε να ακούσουμε λίγο τι έγινε χθες και τι έλεγε πριν από λίγες ημέρες. Πριν από 10 ημέρες για τη σύσκεψη λέει που έκανε ο Μητσοτάκης και είναι όλα έτοιμα για την περίοδο των πυρκαγιών. Για δώσε. Κύριε Κωνσταντέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Είδαμε να αλλάζει το σκηνικό μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Εδώ η φωτιά έχει μπει και μέσα στην παράδρα την κατεβαίνει από το βουνό, από τον νότιο ημιτό. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς στα όρια της πόλης. Έχω διατάξει την εκένωση του ορεινού πανοράματος και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία εκένωσης και την προσπάθεια να ελέγξουμε τη φωτιά να μην πει στην πόλη. Είναι από λίγες μέρες. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να βρούμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Εκεί είχαμε σύσκεψη παρουσία του Πρωθυπουργού Παναγιώτη για την αντιπυρική περίοδο. Ναι, ήταν μια σύσκεψη εργασίας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την προετοιμασία και τις προληπτικές ενέργειες του κρατικού μηχανισμού. Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο ΣΥΑ θα διατεθούν περισσότερα από 70 εκατομμύρια για την καθαρισμό περιαστικών δασών και αρχαιολογικών χώρων. Σταμάτα είναι ένα πρόγραμμα 22 εκατομμυρίων. Τι ημερομηνία γράφει πάνω, αγόρι μου καλό. 26 Μαΐου του 2022. Τώρα. 26 Μαΐου του 2022. Και δώσανε, είπανε, λέει, κονδύλια για να γίνει καθαρισμός των περιαστικών αλσών. Τώρα δεν θα τα καθαρίσετε. Ρε, σηκώστε, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα θα τα καθαρίσουνε. Αντί να το δουν όλο το χειμώνα αυτό που είχαν. Ο άλλος έπαιρνε χθες, ακριβώς. Ο άλλος έπαιρνε χθες και έδινε ρεπορτάζ και λέει και εγώμαστε, κάνω εκένωση. Έδωσα εντολή να εκενωθεί ο οικισμός. Για να μην καούνε άνθρωποι. Χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο, βράδυ, ερχόντουσαν τα μηνύματα. Φωτιά στον Ασπρόπυργο. Βραδιάτικα. Τώρα θα τα καθαρίσετε. Και πετάμε τα λεφτά. Γιατί μιλάμε για λεφτά. Μιλάμε για κονδύλια. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Το δήμαρχο της Εδιψού τον ακούσατε. Τίποτα. Σανό μόνο. Πήγαμε λίγο στη σύσκεψη. Κατέβηκε ο Μητσοτάκης Μπρούκλης με το μπουκαμισάκι. Το ακριβό με το μονόγραμμα πάνω ΚΜΗ. ΚΜΗ. Μπήκε μέσα να κάνει τη σύσκεψη. Τελείωσε τη σύσκεψη. Να, πάμε παρακάτω. Φωτιά μετά από 2 μέρες. Συγγνώμη. Βαλτές φωτιές μετά από 2 μέρες. Διότι αν κοιτάξει κάποιος, ένα έμπειρο, εγώ μίλησα με πυροσβέστες. Δεν μπορεί η φωτιά, ενώ βλέπεις μια περιοχή, όπου ρε φίλε Κώστα, δεν υπάρχει πολύ ψηλή βλάστηση. Και ξαφνικά βλέπεις ένα τείχος, σε μια έκταση 1 χιλιόμετρο, ένα μέτωπο πύρινο, σαν ένα τείχος να περπατάει ενιαίο. Πώς μπήκε εκεί η φωτιά? Πώς μπήκε μόνη τη φωτιά? Πώς πέρασε δηλαδή από το προηγούμενο σημείο και ξαφνικά εμφανίστηκε εκεί και πηγαίνει όλο μαζί? Δεν είναι δηλαδή σε ένα σημείο εδώ και έχει μία ακόμα μικρή παραδίπλα εστία
και πηγαίνουν δύο εστίες και καίνε μια περιοχή. Είναι μια γραμμή ευθεία. Ευθεία γραμμή. Μια ευθεία γραμμή η οποία περπατάει. Πώς το, αυτό το Game of Thrones το βλέπες? Το έχεις δει. Ναι, έχει ναι. Ένα τείχος, λέει, εκεί στο πάνω χώριζε τις δύο χώρες, τους καλούς με τους κακούς. Εκεί το οποίο ήταν μέσα στην πουθενά και σηκωνόταν ένα τείχος. Πώς πέρασε. Κάποιος το έφτιαξε αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό. Κάπως έγινε. Για να μην θυμίσω πέρυσι το βίντεο το οποίο τσίπησα βλέποντας κάποια πυρόσβεση από ένα καναντέρ που περνούσε το καναντέρ χαμηλά και μας το έδειχναν ξαφνικά μέσα στη μέση του πουθενά. Μέσα στη μέση του πουθενά. Ενώ υπήρχε το μέτωπο το πύρινο, μπροστά από το μέτωπο στα πράσινα γίνεται μια έκρηξη. Μπαμ, κάτι έσκασε. Γκαζάκι, λέω εγώ. Η άλλη μου είπανε ψεκασμένο. Δεν μπορεί να έχει γκαζάκια, λέει, στο δάσος. Φυτρώνουνε, λέει, τα γκαζάκια. Μωρέ, φυτρώνουνε. Φυτρώνουνε. Εκτός βέβαια το γκαζάκι, αν το μετέφερε εκεί κανένας γηπαετός. Άμα είδε ένας γηπαετός ή ένας κόνδωρας, είδε ένα γκαζάκι στο μπαλκόνι σου που το έχεις παρατημένο, του γυάλισε το μάτι, βούτυξε, έπιασε τον γκαζάκι και το πήγε και το μετέφερε όταν είδε ότι δεν τρώγεται, το παράτησε και έπεσε μέσα στο δάσος. Το πουλί. Το πουλί, πουλί μου. Και θα έρθω και στα πουλιά. Γιατί και τα πουλιά είναι στο πλαίσιο του σανό. Εδώ βέβαια ακούσαμε ότι ο ημιτός, παιδιά, ξέρεις που είναι ο ημιτός, Κώστα μου? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Είναι ένα βουνό, στους πρόποδες του είναι η Ηλιούπολη, είναι αυτές οι περιοχές, κατάλαβες. Ναι. Τον έχουν κάψει 500.000 φορές. Κάθε καλοκαίρι καίγεται ο ημιτός. Περνάει ο άλλος εκεί πέρα με το μηχανάκι, γιατί περνάει και ένας δρόμος ανάμεσα από τον ημιτό. Πετάει ένα γκαζάκι, μπαμ, φωτιά. Ο ημιτός τον έχουν κάψει 15.000 φορές. Εχθές όμως ακούσαμε το αμίμητο. Ότι ο ημιτός, λέει, είναι σαν μπακλαβάς. Βάλτε τώρα να τα ακούσουμε. Μπακλαβάς γωνία ο ημιτός, παιδιά. Επειδή ξέρω και από άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Θα πάμε, ναι, περίμενε. Σωστά, καλά τον έβαλες. Ο Στυλιανίδης είναι, εγώ βιάστηκα. Να. Ο Στυλιανίδης, για το σανό που λέγαμε. Ακούστε το Στυλιανίδη τι λέει για τα ρώσικα. Ευτυχώς, λέει, δεν τα πήραμε. Για δώσε. Ότι αυτά τα αεροπλάνα δεν κάνουν για τη Μεσόγειο. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι για τις ρωσικές στέπες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε τηλεφωνικά από και με τον Πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μίκαελ Μισούστιν, για το ενδεχόμενο να στείλει η Μόσχα και δεύτερο ρωσικό αεροσκάφος Μπεργκέβ. Λοιπόν, εγώ για να πω την αλήθεια, ανακουφίστηκα που δεν θα το έχουμε αξιότητα. Ξέρω και από... Ο Στυλιανίδης ανακουφίστηκε που δεν πήραμε φέτος τα Μπεργκέβ. Πέρυσι τα ζητούσαμε δυο-δυο. Αλλά φέτος ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι είναι για τις ρωσικές στέπες. Ρε Ρώσοι. Ρώσοι, όχι Ρώσοι. Πώς το έλεγε εσύ, έτσι δεν το έλεγε. Σκατζόχυρος της στέπας, έτσι έλεγε η Μαρούσκα, η Μαρκορά τη Μαρούσκα. Ρε σκατζόχυρη της στέπας. Αντί να πάτε στη στέπα να μπείτε σε καμιά τρύπα, κάθεστε εδώ και μας λέτε ψέματα. Βγαίνει ο Στυλιανίδης να μας πει ότι ανακουφίστηκε. Ανακουφίστηκε. Που δεν πήραμε τα Μπεργκέβ. Τα ρώσικα. Σιγά να μας τα δίνει ο άλλος βέβαια. Έτσι. Και φυσικά και πέρυσι που τα πήραμε τα πληρώσαμε. Γιατί κάποια τρολάκια παρεξηγήθηκαν που τους έγραψα γιατί δεν παίρνουμε τα ρώσικα. Και άρχισαν να λένε το μόνο πράγμα που λέγανε είναι ότι κοστίζουν ακριβά. Πέρυσι ρε τρόλ του 060 που βγαίνατε και χειροκροτούσατε την κυβέρνηση Μητσοτάκη που έπαιρνε τα ρώσικα και. Και ήταν έτσι και αλλιώς και καλά και σε τόσες επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει. Φέτος το ανακαλύψατε ότι ευτυχώς που δεν τα πήραμε και ανακουφιστήκατε. Για βάλε ρε Σικώστα ένα ρεπορτάζ περσινό να ακούσουμε που εκθίαζαν τα ρώσικα αεροσκάφη, ένα εκ των οποίων έσωσε το μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της Θεσσαλονίκης και το είδα με τα μάτια μου, έτσι κανένας δεν μπορεί να μου το πει αυτό. Έσωσε το μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της Θεσσαλονίκης, το σέξ σου, για δώσε. Και είναι ένα αεροσκάφος που είναι πολλαπλών ρόλων. Δηλαδή, εκτός από τη δασοπυρόσβεση, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι και 75 άτομα προσωπικού. Δηλαδή, μπορεί να μεταφέρει σε μια πυρκαγιά 75 δασοπυροσβέστες και μετά αμέσως να κάνει ρήψεις νερού και να συμβάλλει στη δασοπυρόσβεση. Μπορεί να κάνει έρευνα και διάσωση από θάλασσα, γιατί είναι αμφίβιο αεροσκάφος. Και επίσης μπορεί να κάνει και αεροδοκομιδές. Καταλάβατε. Πέρυσι ήταν καλό. Καταλαβαίνετε, Κώστα, τον παπά. Δεν... Τον παπά που τρώμε, Κώστα Ερμέ. Καλοί μου φίλοι ακροατές, τον παπά που τρώμε. Πέρυσι ήταν καλό, φέτος δεν είναι καλό. Σε κάποια περίπτωση κάποιος λέει ψέματα. Εντάξει. Και εγώ ξέρω, φίλε Κώστα, ότι στον πόλεμο τα θέλεις όλα τα όπλα σου. Όλα τα όπλα σου. Στον πόλεμο τα θέλεις όλα τα όπλα σου. Όπως λοιπόν στον πόλεμο του κορονοϊού
Θέλουμε όλους τους υγειονομικούς πάνοπλους και έτοιμους να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε πυρκαγιές και υπάρχουν όπλα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ακόμα και αν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως να μην είναι τα καλύτερα δυνατά για την Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να πετάξουν πολλούς τόνους νερό, ακόμα και αν είναι ακριβά και τα πληρώνουμε ακριβά, πρέπει να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε. Το καταλάβατε? Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Αλλά δυστυχώς έχουμε μπλέξει με αιμονικούς, οι οποίοι αιμονικά κρατάνε ανθρώπους μακριά από τις δουλειές τους, οι οποίοι αιμονικά επιβάλλουν πρόστιμα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τις δικές τους κυβερνητικές εντολές, και έχουμε αιμονικούς ανθρώπους οι οποίοι από την αιμονή τους να κάνουν αυτό το οποίο λένε τα αφεντικά τους. Γίναμε πρώτοι και καλύτεροι σε αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία και οι Ρώσοι δεν θέλουν να μας δούνε ούτε ζωγραφιστούς. Αυτό το δεν θέλουν να μας δούνε ζωγραφιστούς πρέπει να το κρατήσουμε, Κώστα, για πολλές διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας. Να το ξέρεις αυτό. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι κάποιοι δεν θέλουν να μας βλέπουν ούτε ζωγραφιστούς πλέον. Και πάμε τώρα στο απίστευτο το οποίο ακούσαμε για το ότι ο ημιτός είναι σαν μπακλαβάς, λέει. Άκουρε, είναι μπακλαβάς ο ημιτός, θα έλεγε ο Σιμίτης. Είναι μπακλαβάς, μωρέ, ο ημιτός, για δώσε. Μιλούν για μια φωτιά η οποία δεν έχει οριοθετηθεί. Κάνουν λόγο μάλιστα για το πόσο τρελός είναι ο ημιτός και ότι είναι σαν μπακλαβάς και δημιουργεί χωάνες και κλειδώσεις. Είναι τρελός ο ημιτός, είναι τρελός ο ημιτός, είναι τρελός, είναι τρελός ο ημιτός. Είμαστε περίγελος. Χαρακτηρίζουμε πλέον οι δημοσιογράφοι για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Λέει ότι είναι σαν μπακλαβάς και επειδή είναι σαν μπακλαβάς δεν μπορούμε να σβήσουμε τις φωτιές. Ο ημιτός, ο οποίος έχει καεί 500 φορές. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Και μην πάρει φωτιά η κουκουνάρα, ξέρεις τι γίνεται. Έτσι, κουκουνάρι είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο το κουκουνάρι. Είναι, λέει, ο ημιτός σαν μπακλαβάς. Αλλά νομίζεις ότι αυτό είναι το καλύτερο? Κώστα μου, νομίζεις ότι αυτό είναι το καλύτερο που ακούστηκε? Όχι, αδελφέ. Φαντάζομαι ότι έχουν ακουστεί και άλλα μαργαριτάκια. Σωστά φαντάζεις. Διότι, φίλες και φίλοι, ναι, μεν είναι απίθμενη βλακεία να λέει ο άλλος ότι ανακουφίστηκε που δεν έχουμε ένα σημαντικό όπλο για την κατάσβεση πυρκαγιών. Ναι, μεν είναι απίθμενη χαζομάρα να χαρακτηρίζει κάποιος τον ημιτό μπακλαβά. Αλλά ρε παιδί μου, ότι θα παίρναμε φωτιά από ένα πουλί. Ότι ένα πουλί θα ήταν η αιτία της πυρκαγιάς. Εγώ το μόνο φλεγόμενο πουλί που ξέρω είναι ο Φίνικας. δεν ξέρω άλλο φλεγόμενο πουλί, ρε παιδιά. Το ότι βγαίνει ο τύπος και λέει ότι πήραμε φωτιά από ένα πουλί, εμένα προσωπικά με ξεπερνάει. Χώσε το πουλί. Γιατί η φωτιά που δημιουργήθηκε, αν δημιουργήθηκε από τον υποσταθμό εκεί που ανοίξει στο ΔΕΔΙΕ, είναι από εξωγενή παράγοντα. Οι πληροφορίες λένε. Θα δείτε τώρα ένα παράξενο, πολύ παράξενο. Ότι υπήρχε ένα πουλί που αυτό δημιούργησε το πρόβλημα στον υποσταθμό, που πήρε φωτιά και μεταφέρθηκε έξω από τον υποσταθμό. Γιατί μέσω υποσταθμού και είχε πάρει μεγάλη φωτιά, θα είχαν καεί. Αυτό το ξέραμε τώρα. Το πουλί τι έκανε? Μπάλα βρίσκει το πουλί. Αυτό. Ένα από τα παράξενα. Δημιούργησε το πρόβλημα και πήρε φωτιά τα φτερά του και πέφτοντας έξω. Πάμε φυλακή. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Πήρε φωτιά το πουλί. Και το πουλί ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε την πυρκαγιά. Να πάρουμε το πουλί να πάρουμε το πουλί και να το πάμε φυλακή. Να συλληφθεί το πουλί πάρα αυτά. Και θέλω τώρα στο 6907-483-484 στα μηνύματά μας να μου στείλετε ηχητικό μηνυματάκι τι πουλί ήταν αυτό. Τι πουλί ήταν? Γουρουνόπουλο. Τι πουλί ήταν αυτό το οποίο... Σε παρακαλώ πολύ, ρε φίλε. 6907-483-484. Στείλτε μου σας παρακαλώ πολύ. Τι πουλί ήταν αυτό το οποίο πήρε φωτιά? Τι ήτανε, ρε παιδί μου, σπουργίτη? Πεκάτσα? Ήτανε, Κώστα Ερμέ, ήτανε μήπως το πουλάκι Τσίου? Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι Τσίου, το πουλάκι Τσίου, το πουλάκι Τσίου, το πουλάκι Τσίου. 6907-483-484. Τι πουλί ήταν αυτό το οποίο πήρε φωτιά? Στείλτε μου σας παρακαλώ πολύ, θα σκάσω, θα πεθάνω. Τι πουλί ήταν αυτό το οποίο πήρε φωτιά? Σοβαρότατη καταγγελία. Τι πουλί ήταν αυτό το οποίο πέταξε και μεταδόθηκε? Να τα μαζέψουμε όλα. Άμα ξέρω εγώ, τα σπουργίτια βάζουν φωτιά στα δάση, να πυροβολήσουμε πάρα αυτά όλα τα σπουργίτια. Αν ήταν γαλοπούλα.
Ωραία, Μπινελίκ που τρώω. Αν ήταν η γαλοπούλα. Αν ήταν περιστέρι. Έχουμε και με τα περιστέρια ζόρι τώρα. Πρέπει να φτάσω εκεί πέρα. Θα γίνει η ανάλυση του πουλιού. Φτάνει το πουλάκι τσίου. 6-9-0-7. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Τι πουλί ήταν αυτό το οποίο πετούσε χαμηλά ψηλά, δεν ξέρω πού πετούσε, και πήρε φωτιά το δάσος από το πουλί. Και πώς το λέει το άλλο το τραγούδι? Γέλα πουλί μου, γέλα. Γέλα πουλί μου, γέλα, γέλα. Και σου μια τρέλα. Έλα εδώ πέρα. 6-9-0-7-4-83-4-84. Τι πουλί ήτανε? Ή το φραγκόκοτα, ή το φραγκοπούλι, ή το... Ελεφαντοστούν, λες να ήταν κανένα ελεφαντοστούν πουλί? Λες να ήταν κανένα τέτοιο πουλί, είναι πιθανό να ήταν. Λέτε ο τύπος να εννοούσε ότι το πουλί ήταν κανένας του ελεφαντοστούν και πήγε τέτοιος που ήταν σκούρος και έβαλε τη φωτιά, γιατί τα έχουμε δει και αυτά. 6-9-0-7, ξέρω, έρχονται τα μηνύματα, περιμένετε. Φέτα, μισό λεπτό. Περιμένετε, θα τα ανοίξω τα μηνύματα. Έχουν έρθει 30 μηνύματα μέχρι στιγμής. Τι πουλί ήταν αυτό το οποίο πετούσε? Αλλά θέλω να μου πείτε, ήταν μήπως μικρό πουλί? Μικροπούλι, μικροπούλι, τριάντα φίλοι. Γιατί με τέτοια έχουμε μπλέξει, να ξέρετε. Με μικρά πουλιά έχουμε μπλέξει. Σπίτσα. Γι' αυτό έχουν τέτοια κόμπλεξη. Μικροπούλι, μικροπούλι, τριάντα φίλοι. Αχ, αδέλφια μου, αλήτες πουλιά. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τι πουλί ήταν αυτό, ρε αδέλφια μου, αλήτες πουλιά. Μου, αλήτες πουλιά. Εγώ πάντως να σου το πω, Κώστα Ερμένα, το ξέρεις. Αλήθεια σου λέω, ζηλεύω τα πουλιά, ρε φίλε. Τα ζηλεύω τα πουλιά. Ζηλεύω τα. Έλα πάμε. Γιατί βάζουνε φωτιά. Και θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Ωραίος ο Κατσατζίδης. Ωραίος. Κατσατζίδης. Αλλά τώρα για έλα λίγο σε μένα. Τώρα που είπα Κατσατζίδης, πριν να πάω στα πουλιά, τα εσύ, να δω λίγο τι γίνεται με τους ανθρώπους που λένε τι πουλιά ήταν. Κατσατζίδης, ε. Λοιπόν, άκου λίγο Μητσοτάκη και Κατσατζίδη. Άκου λίγο τώρα αυτό. Αυτό είναι συνδυασμός. Δεν το έχεις ξανακούσει. Μόνο εδώ, παιδιά. Φίλες και φίλοι. Μόνο στο Focus FM. Ο Μητσοτάκης συναντά τον Κατσατζίδη. Γίνεται. Γίνεται. Δώσε λίγο. Η τόσο σημαντική ψηφιακή κάρτα εργασίας που καταπολέμησε. Α, την απολέμησε. Α, την. Λοιπόν, δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Όχι, αδελφέ μου, δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Και να ξέρετε ότι μην γελάτε για τα πουλιά, γιατί κάποιοι έχουν ζόρι. Υπάρχει αυτό που λέγεται πουλοφοβία. Θα σας το εξηγήσω σε πολύ λίγο τι είναι η πουλοφοβία, αφού πρώτα πάω να δω λίγο στα μηνύματά σας τι πουλί, ρε παιδί μου, ήταν αυτό το οποίο πετούσε. Ήτανε πετούμενο. Τι πουλί ήταν αυτό? Έλα λίγο, Κωνσταντίνος θέλει ένα μήνυμα. Κορονοπούλι. Κορονοπούλι. Μπορεί να ήταν κορονοπούλι και μας πήρε και μας σήκωσε. Εδώ, ο Ευθύμης. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι της σπάνιας οικογένειας Μητσοτάκιους Μητσοτάκι. Μητσοτάκιους Μητσοτάκι, ναι. Όπως λέμε, αυτό είναι. Το είπε και επιστημονικά ο άνθρωπος. Ναι. Διότι ξέρεις, έχουν επιστημονικές ονομασίες όλα τα πουλιά. Όλα, όχι τα ελεφαντοστούν, δεν έχουν καμία επιστημονική ονομασία. Εντάξει. Αλλά τα πουλιά κανονικά, να ξέρεις, έχουν. Δηλαδή, η πετροτριλίδα. Άκου τώρα γνώση, ρε φίλε. Άμα η γυναίκα σου είναι δασολόγος, τα ξέρεις αυτά. Και είσαι μαζί της από τότε που ήταν φοιτήτρια. Ξέρεις και τα μαθήματά της. Η πετροτριλίδα, λοιπόν, είναι ένα πουλί, η πετροτριλίδα, έτσι. Πουλί, μικρό πουλί. Μικρό πουλί. Λέγεται Μπουρχίνους Εντικνέμους, για να καταλάβεις. Πρόσεξε, Μπουρχίνους Εντικνέμους, φίλε. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Μπούφος, ξέρεις πώς λέγεται ο Μπούφος? Πώς? Ρώτα το Μαξίμου. Μπούμπα Μπούμπα λέγεται ο Μπούφος. Είναι η λατινική ονομασία, έτσι. Λοιπόν, για πάμε λίγο, σε παρακαλώ. Για τη φωτιά λέει φταίει ο Ερμής. Που έστειλε την μπάλα στα πουλιά. Καταλάβεις έτσι πως έφυγε με τη βολίδα που έφυγε εκεί πέρα. Ακούστε τι έγινε. Τώρα εξηγείτε, ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Μπράβο σου, Χρήστο. Υπάρχει εξήγηση. Έστειλε ο Ερμές την μπάλα. Τη χτυπάει πέναλτι. Φεύγει στα πουλιά, χτυπάει ένα περιστέρι. Ζαλίζεται το περιστέρι. Και έτσι πως παίρνει την κατηφόρα, πάει, φτάνει Αθήνα. Και έτσι πως είναι ζαλισμένο, περνάει κοντά από μια εκκλησία. Γιατί φταίνει η εκκλησία, θα τη κλείσουμε. Αρπάζει το φτερό του λίγο τέτοιο. Αρπάζει το φτερό του λίγο με φωτιά. Και πέφτει στο δάσος και γίνεται αυτή η ζημιά. Ο Κώστας ο Ερμές, το λογαριασμό στον Ερμέ, πω γίνεται. Παπαροπούλι, υπάρχει τέτοιο πράγμα?
Ε, γραμματέας λέει ήταν το πουλί, γραμματέας. Ε, εδώ μηνύματα. Ο Δράκος λέει τη Καλύση μου στέλνει ο Γιάννης από τα παραμύθια. Ε, Βασιλακοπούλη λέει ήταν ή παγόνι. Καλό και αυτό. Θα μπορούσε να είναι παγόνι, παιδιά, το πουλί το οποίο έβαλε φωτιά. Θα σας τρελάνουμε εμείς. Δεν μας τρελάνετε εσείς, θα το ξέρετε. Στέφανε, καλημέρα και σε όλη την παρέα του Focus FM. Οι περισσότερες αιτίες φωτιάς είναι από κακής ποιότητας μετασχηματιστές στη ΔΕΗ και από πουλιά που καίγονται στα σύρματα. Ε, όχι ότι δεν υπάρχουν εμπρισμοί. Μάλιστα. Δίνει μία. Ψαροπούλη λέει η Ευαγγελία. Ήτανε. Ε, ήτανε πυροκουτσουλίδα. Αυτές κουτσουλιές. Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάω σε κανένα τέτοιο. Ε, το πουλί της φωτιάς λέει. Ήτανε ο Φίνικας, αυτό που σας είπα και εγώ. Ε, κάτσε, ήρθα μαζεμένα εδώ. Βαγγέλης, έλα λίγο, Βαγγέλης. Υπτάμενος γκαντεμόσαυρος. Υπτάμενος γκαντεμόσαυρος. Καλός, ωραίος. Μεγάλο πουλί στα όρια του δεινοσαύρου. Εδώ, τι έχουμε εδώ. Έλα, πες το. Φασιανός. Φασιανός. Ωραίος. Φασιανός. Εδώ λέει ήταν ο Πούλανδρος ο Φλεγόμενος, ήταν, γράφει ο Δημήτρης. Η Αλίνα λέει δεν ήταν πουλί. Δεν ήταν πουλί. Αυτό φταίει. Τι μου λες όμως. Αυτό που φταίει δεν το καταλαβαίνω γιατί ήρθε σε ένα σηματάκι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ο Αλέκος. Ο Αλέκος θέλει μήνυμα. Καρδερίνα, Στέφανε. Καρδερίνα. Είσαι μια κατηγορία μόνο σου. Συγχαρητήρια σε σένα και άντε ρε, άντε ρε. Ε, Καρδερίνα, Καρδερίνα. Ε, ο Φαλακρός αετός της Αμερικής ήταν. Σωστά. Θα μπορούσε να μας τον έστειλε ο Μπάιντεν, τον Φαλακρό της Αμερικής. Ε, μικρό πουλί ξενιτεμένο, μου γράφει ένας φίλος. Το πουλί του. Ε, ναι. Μπούφος ήταν, βρε Στέφανε. Τι αναρωτιέσαι, μου λέει η Ειρήνη. Ε, αν υπήρχε περίπτωση πάντως από υποσταθμό να πάρει φωτιά. Αν υπήρχε τέτοια περίπτωση πάντως από υποσταθμό να πάρει φωτιά το πουλί, σημαίνει ότι είχε κεραυνοβοληθεί και θα είχε πεθάνει επί τόπου. Άλλη παπάντζα, αλλά η παπάντζα πάει σύννεφο. Καλά, ότι η παπάντζα πάει σύννεφο είναι το μόνο δεδομένο, καλή μου. Καλέ μου, Κώστα. Φασιανός. Γιατί ρε παιδιά ο Φασιανός έχει. Πετάει ο Φασιανός, δεν πετάει. Τι δεν πετάει ρε ο Φασιανός, τι είναι στρουθοκάμινος, είναι ρεσικός ο Φασιανός. Πετάει. Βέβαια πετάει ρε φυσικό. Ρε είναι από τα καλύτερα θυράματα, από τα κυνηγάνε κυνηγή του Φασιανός. Ο μόνος Φασιανός που δεν πουλάει, που δεν πετάει, ήταν ο ζωγράφος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με πουλί. Αυτό σίγουρα δεν πετάει. Ρε, οι στροθοκάμιλοι δεν πετάνε. Οι στροθοκάμιλοι και τα εμού. Και τα εμού. Τα εμού τι είναι. Σαν στροθοκάμιλοι πιο μικροί. Πουλιά είναι κι αυτά. Εντάξει, το έχουμε. Ζωολογία, ρε φίλε. Τι άλλο θες να μάθεις από μένα. Έμαθε σήμερα για τον Μπουρχίνο στο Εντικνέμους που είναι η πετροτριλίδα και ότι, δεν και ότι πετάει ο Φασιανός. Πετάει ο Φασιανός. Μια χαρά πετάει. Μια χαρά πετάει. Ε, η Φιλιό θέλει μηνυματάκι, καλημέρα. Λογικά είναι λέει πτεροδάκτυλο. Η Δομενέα έχει δύσκολο. Ε, δίκιο. Ε, πλέον να ξέρετε, ακούστε λίγο. Από την κλιματική αλλαγή, άκου τώρα, ακούστε τη νέα παπάντζα. Ε, τη λέω εγώ και δεν θα την πιστέψετε. Γιατί άμα την έλεγε ο Σκάι θα την πιστεύατε. Από την κλιματική αλλαγή πλέον οι πάγοι λιώνουν και μπορεί να ξεπαγώσουν πτεροδάκτυλοι, μπορεί να ξεπαγώσουν υδράκοι και ξαφνικά αυτοί να πετάνε κανονικά και να ρίχνουν φωτιές. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Και να πείτε, η κλιματική αλλαγή φταίει. Γι' αυτό να κάνετε lockdown. Γι' αυτό να κάνετε lockdown. Κώστας. Πουτσοφωτιά λέει. Ε, μη πρεσίζετε στον αέρα, μην τα λέτε αυτά, ρε. Μην τα λέτε αυτά. Πτεροδάκτυλος, να. Έχουμε δύο ψήφους για Φασιανό και δύο για πτεροδάκτυλους. Αυτό παίζει πολύ. Καλό, ναι, Φραγκοπούλη. Ναι. Και δείχνει ένα παπαγαλάκι, στέλνει ο Κώστας από την Ότο Κλίνη. Γεια σου, Κώστα. Στέλνει ένα παπαγαλάκι, έχει ένα ευρώ στο ράμφος του και πάνε το ρίξει ένα κουμπαρά. Φραγκοπούλη. Η Μαρία. Καρδερίνα. Καρδερίνα, δύο καρδερίνες έχουμε. Έτσι. Να το κάνουμε τέτοιο, να το κάνουμε. Μπούφος. Να και ο Μπούφος παίζει πολύ. Το πουλάκι τσίου ήταν, λέει ο φίλος ο Μάριος. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Από το όμορφο κρύο νέρι στέλνει η φίλη μας η Κυριακή. Ε, για να δω λίγο. Πω, μαζεμένα ήρθανε. Ε, σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, πληκτρολόγηση. Το πουλί είναι ενδημικό, καθαρά αρπακτικό και λέγεται. Γκαβοτσουτσεκοπούλη. Το Γκαβοτσουτσεκοπούλη μας λέει ο φίλος ο Γιώργος από τη Βέρεια. Εδώ. Πτερόσαυρος Μητσοτάκιους. Και αυτό είναι από τα πουλιά τα οποία βγαίνουν από τον πάγο, έτσι. Μάλλον όρνιο, μου λέει, ήταν αυτό το οποίο ξεκίνησε τη φωτιά. Η φίλη Πινελόπη, μου αρέσει που σας βλέπω έτσι δραστήριους. Ε, Κουλόπουλο, λέει ο Γιάννης. Τι είναι αυτό το Κουλόπουλο, ρε παιδιά. Κουλόπουλο. Ξέρεις τι μου θύμισε, τον Πιτσιρικά, τον έχεις. Ποιο Πιτσιρικά. Τον Πιτσιρικά, εκείνο που έλεγε το ωραίο το στιγματάκι. Το γνώρισε, έχει ήρθε προχθές. Μητσοτάκι. Με τον μπαμπά του, ναι, με τον Κούλι, ναι. Κουλόπουλο, τι πουλί είναι, πώς να είναι, ρε παιδιά, αυτό Κουλόπουλο, άραγε. Ε, Λάρισα, καλημέρα από Λάρισα, το πουλάκι τσίου λέει ήταν. Κούλι, δεν κάνει ούτε για το βάνει.
Δεν είμαστε τα πρόβατα που ό,τι θέλεις κάνεις. Εδώ ο Πολυχρόνης θέλει ένα μήνυμα. It was the firebird. The firebird, really? Το πουλί της φωτιάς. Hello, thank you to London. Το πουλί Ταλιμπάν, λέει, ήταν ο Δημήτρης. Ο Χρήστος θέλει ένα μηνυματάκι. Κλανοπούλη, κλανοπούλη. Η πτάμενη μουσίτσα, λέει, ήταν. Η Άννα γελάει και στέλνει φωτογραφία το Φίνικα. Τουρκοπούλη, σωστή η Μαρία. Μαρία, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι. Να ξέρεις, πολλά τέτοια τουρκοπούλια έχουν βάλει φωτιές στα ελληνικά δάση. Ο Κώστας στέλνει το μηνυματάκι. Καλημέρα, του. Το πουλί που έπαιζε βιολί. Το πουλί που έπαιζε βιολί. Ο πατέρας Μιχαήλ, η τερματοφυλακάρα μου, μου στέλνει ότι ήταν τσαλαπετινός με λοφείο από φωτιά. Έτσι, έχουμε πολύ ζωντανή φαντασία. Έλα, Άννα, για πες. Μπορεί να ήταν και ο Γκιόνης μας. Ο Γκιόνης μας. Σωστός, το Γκιόνη μας. Το Γκιόνη μας. Λοιπόν, Γκιόνηδες, ακούστε λιγάκι τι ώρα είναι και 45. Πάμε παρακάτω λίγο. Φτάνει με τα πουλιά. Α, όχι τώρα, μην πάμε. Τώρα πιάσαμε τα πουλιά. Ακούστε λίγο. Ξέρεις ότι υπάρχει πουλοφοβία. Ναι, υπάρχει κόσμος ο οποίος φοβάται τα πουλιά. Ναι. Τα υπτάμενα. Τώρα για τα άλλα δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσουμε για τα άλλα, να κάνουμε ένα τέτοιο. Αλλά υπάρχει πουλοφοβία. Υπήρχε μια τραγουδιάρα. Τραγουδίστρια, συγγνώμη τώρα για την λαϊκή είδος. Η Βιβί Μαστραλέξη, φίλε. Την ξέρεις τη Βιβί τη Μαστραλέξη? Την ξέρω, βέβαια. Όχι που δεν θα την ήξερε. Πες ένα τραγούδι τη Βιβί Μαστραλέξη. Την ξέρω, είσαι σαν... ενημία ακόμα. Είσαι ενημία ακόμα. Ναι. Βάλ το λίγο έτσι να το βρούμε λίγο το είσαι ενημία ακόμα. Βιβί Μαστραλέξη και μετά θα ακούσουμε τον πόνο τη Βιβί. Διότι ακούστε, όσοι εσείς κοροϊδεύετε και λέτε ότι ήταν Γκατεμοπούλη Μητσοτάκιους, Τάσο δηλαδή, είναι δυνατόν? Το πουλί αυτό που έβαλε φωτιά να ήταν τον Γκαντεμοπούλη Μητσοτάκιους. Άλλοι έχουν ζόρι. Λυβί. Είστε μη ακόμα τραγουδούσε. Ακούτε ποιότητα στη μουσική. Έτσι, σας έχω σήμερα από Νταλάρα σε Καζαντζίδη και από Καζαντζίδη σε Βιβί Μαστραλέξη. Μόνο στο Focus FM για τα πανηγύρια, κυρίες και κύριοι. Έλα δώσε DJ, παίξε δυνατά την TV. Έλα πάμε. Τι πουλί ήταν αυτό το οποίο έβαλε φωτιά. Come on baby. Είδες για αγγλικά, θα μιλάμε. Fluently. Very fluently. Τι λες? Κατραλομπεκάτσα. Κατραλομπεκάτσα. Πάπια λέει ήτανε. Μάλλον κάνουμε την πάπια εμείς, να ξέρεις. Κατάλαβες? Είσαι νινή ακόμα. Πώς καηδεύουνε και πώς φιλούν στο στόμα. Είστε νηθοί ακόμα. Έλα το φτάνει, δεν μπορώ τόσο πολιτισμό, δεν μπορώ. Ταράζομαι, κατάλαβες? Από το Ελλάδα σφαίρα στο είσαι νηθοί ακόμα. Έχει μεγάλο δρόμο. Πρέπει να περάσει αυτό το δρόμο, να τον διαβεί ένα πουλί φλεγόμενο, για να φτάσει από μια στιγμή στην άλλη. Θα τρελαθούμε εδώ πέρα, να ξέρεις. Ξέρω τώρα, πολλοί από εσάς, το ξέρω, είστε στα αυτοκίνητά σας μέσα. Ακούτε και κελάτε σαν τους χαζούς μόνοι σας. Δεν είστε χαζοί, να ξέρετε, εμείς φταίμε. Ο Ερμές δηλαδή φταίει, που ξεκίνησε με το πέναλτι το οποίο σκότωσε το. Ζάλισε, δεν το σκότωσε. Ζάλισε το πουλί. Το ζάλισε το πουλί, το πουλί μετά και... πήρε πέρα από την εκκλησία να κλείσουμε τις εκκλησίες. Ναι, να κλείσουμε τις εκκλησίες και τον Ερμέ να τον μαζέψουμε, να τον βάλουμε πουθενά μέσα, διότι είναι επικίνδυνος. Είναι στα όρια του εμπριστή. Στα όρια του εμπριστή. Δηλαδή, αν τον δίκαζε ένας δικαστής, αυτό του έκανε μια δικογραφία, σίγουρα θα έλεγε ότι είναι υπεύθυνος για τη φωτιά η οποία μπήκε χθες στη τέτοια. Ίσως νυχτερίδα Κυριάκους Γρουσούζιους. Καλό αυτό, πατέρα Μιχαήλ. Δεν το είχα σκεφτεί. Και βάλε τώρα που είπα για την Βιβί τη Μαστραλέξη να δείτε, παιδιά, ότι έχει ζόρι η κοπέλα. Φοβάται τα πουλιά. Να μας το εξηγήσει λίγο. Πάρα πολύ συζητήθηκες για όλη αυτή την πουλοφοβία. Πώς να το πούμε, πτηνοφοβία. Με τα πτηνά. Αυτό το πράγμα, εσύ κάποια στιγμή σε πείραξε κιόλας λίγο και αποσύρθηκες και από την τηλεόραση. Από αυτόν, όσο καλούσαν σε εκπομπές, δεν έβγαινε γιατί λίγο τσατίστηκε, στεναχωρέθηκε. Τι έγινε, πες μας. Δεν τσατίστηκα. Δεν τσατίστηκα. Εγώ πάντα με τα κανάλια είχα μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ήμουνα καλεσμένη, έχω πάει σε όλες τις εκπομπές. Μου φέρθηκαν πάρα πολύ όμορφα και στηρίζανε τη δουλειά μου. Και οι δημοσιογράφοι που κάναμε κάποιες συνεντεύξεις εξωτερικές. Πήγαν πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή δίναμε τα ραντεβού των συνεντεύξεων πάντα σε κλειστό χώρο, πάντα να είναι νύχτα, πάντα. Και λέγανε στη συνεργάτη μου την τότε, μα τη Βιβί τη θέλουμε να είναι στο λιμάνι, να έχει φως, αυτά να τη βγάλουμε να είναι ωραία, ρε παιδί μου, να με στηρίξει. Να σε κρύψουνε. Εγώ τη έλεγα, οπότε κάποια στιγμή μου είπε κάποια δημοσιογράφος ότι Βιβί μου, γιατί δεν θες να κάνουμε, και τη λέω, ξέρεις κάτι, έτσι πολύ στο. Φοβάμαι τα πουλιά. Φοβάμαι τα πουλιά, το είπε. Έλα, περιστέρια. Δηλαδή, κοίταξε, φοβάμαι τα περιστέρια. Φοβάμαι τα περιστέρια. Κατάλαβες. Ο κόσμος έχει ζόρι με το πουλί. Έχω ένα φίλο του Θανάση. Γεια σου, Θανάση μου. Καλημέρα, Θανασάκης. Ακροατής. Φανατικός. Λοιπόν, ο Θανασάκης φοβάται τις πεταλούδες. Άμα τον δεις ο Θανασάκη, έχει κάτι μπράτσα δύο φορές το δικό μου τον μπράτσο. Ναι. Τι φοβάσαι, Θανάση, τις πεταλούδες. Άντε, ρε φοβάσαι. Μου λέει, έχω πηδήξει από αυτοκίνητο το οποίο ήταν εν κινήσει.
Λέω γιατί πήδηξες. Γιατί μπήκε, λέει, μια πεταλούδα μέσα. Λέω σοβαρά μιλάς. Ήτανε, μου λέει, Στέφανε, τόση. Είχε κάτι φτερά, τ' άνοιγε, λέει, και έκανε σκιά. Του λέω, είσαι τρελός. Μα το σταυρό, μη δω πεταλούδα, μου λέει. Μαξί, είχε ένα σκύλο, είχε ένα ροτβάιλερ για αυτός παλιά. Αθηρίο τέρας. Λέω, συγγνώμη, κρατάς αυτό. Το φοβάς. Κρατάς αυτό και φοβάσαι την πεταλούδα. Μου λέει, άμα ανοίξει η πεταλούδα, λέει, το φτερό, σκιάζεται. Άμα ανοίξει εκείνο το σαγόνια του. Γίνεται έκλειψη ηλίου. Λέω, τι λες, ρε, εσύ, λέω. Πας καλά. Μακριά από τις πεταλούδες, φίλε, είναι επικίνδυνες, μου λέει. Λέω, εντάξει, αδελφέ, περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, αυτά προς τον παρόν. Τι ώρα είναι? Παρά 10. Ωραία, προλαβαίνω να σας πω. Προλαβαίνω να σας πω. Τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι για να δείτε λίγο το χάλι μας και την κατάτια μας. Την κατάτια μας. Για να μην πληρώσουν βενζίνη. Play the video, ρε, Σιέρμε, και να το συζητήσουμε λιγάκι μαζί σου. Γιατί νομίζω ότι ο Κώστας Ερμές, παιδιά, για αυτό το βίντεο το οποίο θα παίξει. Το έχεις ακούσει το βίντεο? Όχι. Όχι. Θα το ακούσει τώρα. Νομίζω, ψυχανεμίζομαι, ότι ο Κώστας Ερμές έχει να κάνει μια εξομολόγηση για αυτό το βίντεο το οποίο θα ακούσει ευθύς αμέσως. Με τη βενζίνα μας παίρνουν τηλέφωνο και λέει ξεμείναμε στην Αγαλιά. Για να πάμε να τον εφορτώσουμε να κλειτώσει 10 ευρώ ή 20-30 να πάει με το Άγιο. Αυτός που μιλάει έχει οδική βοήθεια. Γελάει ο άλλος. Αυτός ο οποίος μιλάει, ξαναπάλτε να τον ακούσουμε να τον εμπεδώσουμε. Γελάτε σήμερα πολύ, ε. Γελάτε, πουλάκια μου. Έρχεται μετά. Έρχεται. Με τη βενζίνα μας παίρνουν τηλέφωνο και λέει ξεμείναμε στην Αγαλιά. Για να πάμε να τον εφορτώσουμε να κλειτώσει 10 ευρώ ή 20-30 να πάει με το Άγιο. Αυτός ο οποίος μιλάει τώρα έχει οδική βοήθεια. Εντάξει. Και τι λέει? Ότι τον παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι και του λένε ότι ξεμείναμε από βενζίνα. Έλα να μας πάρεις, να μας πας εκεί που θέλουμε. Γιατί, γιατί είναι την οδική βοήθεια την έχω πληρωμένη. Έτσι. Αν την έχω. Δεν τη χρησιμοποιείς ποτέ. Οπότε έλα εδώ να με πάρεις, να με πας εκεί. Έμεινα από βενζίνα. Πηγαίνεις και δεν πληρώνεις. Τι πιο απλό. Το ερώτημα είναι. Και μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Είτε στο Viber, είτε στο Facebook, είτε όπου θέλετε. 697-483-484. Το έχετε σκεφτεί να το κάνετε? Ένα το ερώτημα. Το έχετε κάνει ποτέ? Δεύτερο το ερώτημα. Και τώρα έρχομαι στον Κώστα τον Ερμέ. Το έχεις κάνει ποτέ αυτό? Έφερα πολλά ρίσα εδώ, έτσι. Το έχεις ξαναπεί γι' αυτό. Έφερα πολλά. Ήτανε στη Λάρισα και πήρε την οδική βοήθεια. Είχαμε πάει διακοπές, ήμασταν, ναι, με δύο αυτοκίνητα. Λέω τώρα να μην καίμε βενζίνες. Ναι. Στείλτο το ένα με την οδική πίσω και πήγαμε ένα, το φορτώσαμε. Καταλάβατε. Αυτό θα πει πολυμήχανος Έλληνας, παιδιά. Αυτό είναι ο πολυμήχανος ο Έλληνας. Ρε το πουλί, ρε, φταίει για τη φωτιά. Θα μας τρελάνετε. Έχετε φτάσει τον κόσμο σε σημείο να παίρνει την οδική βοήθεια για να κάνει μια μετακίνηση από το Α σημείο στο Β σημείο. Στείλτε μου μήνυμα, αν το έχετε κάνει. Ορίστε, το ξέρανε, η Κατερίνα δεν ξέρει. Ο Κώστας λέει το έχει κάνει. Βέβαια. Μας εδώ πέρα, άκου να δεις. Άμα πεις κάτι μία φορά, μένει. Μένει, ναι, μένει, να ξέρεις. Να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Εδώ πέρα. Το είπες μία φορά, τελείωσε. Στο χρέωσαν. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Τι λέει? Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Πετρουλάκης σε αποκάλυψε κρεοπόλη της διαιτησίας. Ναι, εντάξει. Κρεοπόλη της διαιτησίας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Μια είπε κρεοπόλη της διαιτησίας. Καταρχάς δεν ήταν καν εκεί. Άκου τώρα, να δεις πώς λειτουργεί η παραπληροφόρηση. Ήρθε, αλλά πήγε και έκατσε. Όχι, στο τελικό δεν ήταν εκεί. Πώς? Δεν πρέπει, δεν ξέρω που ήταν απ' έξω. Στο τελικό. Η πλάκα, το μεγαλύτερο στο τελικό ποιο είναι? Ότι δίνω εγώ τις καθυστερήσεις για έναν αγώνα ο οποίος ήταν 30 λεπτά. Δίνω 2 λεπτά καθυστέρηση. Και ο Σύρπης, ο οποίος ήταν ο προπονητής, είναι ποδόσφαιρο, άντελφε. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν φιλίες, να ξέρεις. Ο Σύρπης με τον οποίο είμαστε, μιλάμε, αγκαλιαζόμαστε, αρχίζει. Τι πράγματα είναι αυτά, φεύγω, λέει. Πού πας, το λέω. Προσπαθώ να το εξηγήσω, ρε φίλε. Εκεί που ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό. Ότι να, του δείχνα το χρονόμετρο. Ένα λεπτό. Στο ένα λεπτό έφαγε τον κόλλη, ισοφαρίστηκε. Τι να κάνω. Λοιπόν, έγινε πριν ένα σκηνικό με ένα corner το οποίο εγώ δεν το είδα. Ήταν corner, εγώ δεν το έδωσα, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει τώρα, ναι. Εγώ είμαι σε mood. Ανθρωπικού τώρα, δεν είναι. Ναι. Ναι. Και θέλαμε λίγο να γίνει και όσο το δυνατόν πιο ωραίο το τουρνουά. Μια χαρά ήταν, ωραιότατα. Μπήκε κόλλη στο τελευταίο λεπτό του καθυστερήσεων. Του το έδειχνα. Αρχίζει να φωνάζει ο Σύρπης. Να λέει αου, αου. Σε κάποια φάση είναι η μάνα μου απ' έξω και πάει να του πει μη φωνάζετε. Λέει εντάξει, δεν είναι φιλανθρωπικό. Και αρχίζει και ο Σύρπης. Πάω το χτυπάω την πλάτη. Λέω πρώτον, του λέω μη φωνάζει τη μάνα μου. Η μάνα σου μου λέει καλά μου. Αγκαλιάζει. Λέω έλα ρε. Λοιπόν, ο Πετρουλάκης έχει φάει τον παπά. Έφαγε τον παπά, τι να κάνουν δηλαδή. Τώρα του είπαν οι άλλοι ότι έστησα εγώ, ότι έσφαξα την άλλη την ομάδα. Ούτε καν εκεί ήταν. Δεν έχει. Δεν το είδε. Ό,τι του είπανε. Έτσι την πατάνε ο κόσμος. Ο κόσμος σε λίγο θα νομίζει ότι το πουλί έβαλε φωτιά τον Ημιτό. Που είναι σαν μπακλαβάς. Θα κατέβει ο Θεσσαλονικιός στην Αθήνα, θα πάει να δει τον Ημιτό και θα νομίζει ότι θα τον κόψουμε κανένα κομμάτι γωνία να φάμε. Θα λέει γιατί δεν έχει σιρόπι ο Ημιτός. Αφού είναι σαν μπακλαβάς. Κατάλαβες, έτσι την πάτησε ο Πετρουλάκης. Να είσαι εκεί να δεις, ρε Νίκο.
είσαι και έμπειρος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άκου λέει, μη πικρεοπόλη της διατησίας. Πουλάκι ξένο ξενιτεμένο, ρώσικο πουλί ήτανε. Εκδίκηση λέει για τα όπλα που στείλαμε στην Ουκρανία. Κάναμε σήμερα ψυχοθεραπεία, κάναμε. Δεν ήτανε πουλί, λέει, ήτανε κολοφωτιά. It is a bird? No. Is it a plane? No. Is it Superman? Ο Superman ήταν. Ο Superman, μπορεί. Ο Superman ήταν. Ο Superman, παιδιά ήταν. Λοιπόν, να είστε καλά, μας κάνετε και γελάσαμε. Ξέρω. Είστε οι περισσότεροι τώρα. Είστε και μόνοι σας μέσα στο αυτοκίνητο και γελάτε. Σας κοιτάει ο διπλανός από εκεί πέρα. Θα λέει, πάει, χάζεψε ο κόσμος. Δεν πάμε καλά. Ρε, πες το να κατέβασε το παράθυρο και πες το να βάλε ρε focus, ρε. Βάλε ρε focus, ρε. Να ακούσεις καμία αλήθεια, να ακούσεις κανένα καλαμπούρι, λίγο να στρώσεις λιγάκι. Και όσοι έχουν και οθόνη μέσα αυτή. Καλά, στις, τώρα βέβαια, κοίταξε. Ναι, άμα το, να μας βλέπουν κιόλας. Ναι, εκεί. Στείλτε μας καμία φωτογραφία, αν έχετε και οθόνες. Ποιος δεν έχει οθόνη. Εγώ έχω. Έχεις, ε? Έχω. Και εγώ είχα μία, αλλά χάλασε, δεν την έφτιαξα. Έκτοτε. Ναι. Δεν μου περισσεύουν όπως του Φράγκα. Δεν μου περισσεύουν Φράγκα όπως του Φράγκα. Κατάλαβες. Τι να κάνεις. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέει, η Φιλιό στέλνει ένα μήνυμα ότι στην Κρήτη λέει, υπάρχει μια περιοχή. Κάτσε το, έβλεπα εδώ πέρα. Στην Κρήτη, Στέφανη, υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Γερμανικό Πουλί. Λες αυτό να έφτασε μέχρι τον Ημιτό. Λες να είναι το Γερμανικό Πουλί. Ήταν το Περιστέρι, λέει, που χαιρέτησε τον Πούτιν μέσα στο Άγιον Όρος. Λέει, καλό. Καλό, λέει αυτό που είπε ο Δημήτρης. Στέφανε, καλημέρα. Είναι λίγο άσχετο με αυτά που λέτε, αλλά αυτό θα πει συνέχεια και τρόπος σύνδεσης ενός lockdown από το επόμενο. Εντάξει, παιδιά, Μαρία μου, για τον Παυλάκη τα έλεγα από χθες. Τα έλεγα από χθες. Ότι αυτά που είπε, ότι το μελλοντολόγος ο Παυλάκης. Μελλοντολόγος, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά με έναν εξαιρετικό γιατρό. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, τον Νίκο τον Ουσαντζόπουλο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχω μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Τολιάτσο, ο οποίος επέστρεψε χθες. Χθες επέστρεψε στην Μόσχα από μια τεράστια περιοδία στην περιοχή του Ντομπάς, Χάρκοβο, Αζοφστάλ, είδε πολλά πράγματα τα οποία θα μας τα μεταφέρει πρώτη φορά, θα ακουστούν εδώ στον Focus FM αμέσως μετά, για όλα αυτά τα οποία είδε σε αυτή την μεγάλη περιοδία την οποία έκανε και μας την είχε προαναγγείλει εδώ στον αέρα του Focus FM. Οπότε εφόσον επέστρεψε και έχει μαζέψει πολύ υλικό, σήμερα σε ένα τέταρτο από τώρα θα τον έχουμε για να μας τα αναλύσει όλα. Αυτό που λέει τώρα ο Γιάννης, αυτό που λέει ο Γιάννης δεν είναι καθόλου πλάκα. Λέει drone πουλιά. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν ξεκάθαρα πως βάζουν φωτιές με drone σε δάση. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Γιατί πολλά μας λένε στα λογάκια οι υπουργοί. Βγήκε χθες ο Παναγιωτόπουλος και το έπαιξε Ράμπο, Τζον Ράμπο, ότι είμαστε κοντά στα όρια μας και μην τα ξεπεράσουμε και θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Αλλά επί της ουσίας, τίποτα. Στον μπλα μπλα μόνο. Τη γανίτα, γιοκ. Όπως έλεγε και ο άλλος γιοκ Μητσοτάκης, γιοκ Μητσοτάκης. Σας βαρέθηκα όλους εσάς και το πουλί σας. Δεν έχουμε ένα, έχουμε πολλά πουλιά βάλαμε στη συζήτηση, Χριστίνα. Ευτυχώς λέει που σας ακούμε, γράφει η Στέλλα. Το πουλί μου λέει σπίδες κάνει, μήπως είναι πυροφάνης. Κλαψοπούλι λέει ήτανε.